Είναι η ώρα του κυρίου Μιχάλη Τσόχου, τον οποίο θα καλησπερίσουμε. Χαίρετε. Χαίρετε, πώς είστε? Δεν μπορώ να συνέλθω ακόμη από την σφαγή της Λίβερπουλ χθες το βράδυ. Σφαγή? Τις παλιές, δεν κατάλαβα. Δεν σας κάνει εντύπωση ο χαρακτηρισμός? Μου θύμισε τις παλιές καλές μέρες της Μάντσεστερ. Της εποχής δηλαδή Ferguson, όπου οι διαιτητές σφύριζαν 90-10. Επέτρεπαν το ξύλο, επέτρεψαν μάλλον για χθες το ξύλο, έπνιγε τις κάρτες, μέτρησε ένα γκολ που είναι καθαρό offside και στην εποχή του VAR, το κατάφερε και αυτό η Manchester, το δεύτερο, είναι, δηλαδή μπαμ κάνει ότι είναι offside. Λοιπόν, το δεύτερο γκολ. Και τι να θυμηθώ. Δηλαδή, ξέχασε την κόκκινη κάρτα στο Φερνάντες. Στο γκολ τη Λίβερπουλ. Ποιε γραμμέ? Πώς, δηλαδή, τι. Ποιε γραμμέ βάλανε? Ένα μακρινό, ένα ζουμάρισμα στην εικόνα και γεια σα. Ποιε γραμμέ? Ναι, άσχετα ότι είδαμε. Δηλαδή, αυτή εκεί στην τέτοια δεν τι βάλανε, λε. Εκεί στην τέτοια στο Old Trafford δεν τα βάζουν αυτά. Υπάρχουν από τα παλιά τα χρόνια αυτά. Έχουν μείνει κάποια. Και εντάξει, ήταν φυσιολογικό να έρθει η ήττα, όσο και να προσπαθούσαν οι δικοί μας που δεν ήταν σε καλή μέρα, ας πούμε. Σε πολύ κακή μέρα. Τα λέμε όλα, εμείς αντικειμενικοί είμαστε εδώ πέρα στο Anfield. Λοιπόν, ήμασταν για τα πανηγύρια, αλλά έστω και τόσο χάλια που ήμασταν, όπως είπε και ο προπονητής μας, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Ναι. Ή θα έπρεπε, μάλλον είπε. Ή θα έπρεπε. Ναι, έπρεπε να κερδίσουμε εμείς. Δεν ξέρω, σε άλλο μάτς πρέπει να ήταν ο Κλόπ, αλλά τέλος πάντων, οκ, εντάξει, για να λέμε και καμιά αλήθεια. Εντάξει, τόσο χάλια τη Λίβερπουλ έχω να τη δω από το 1854, τόσο χάλια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι άρχισε πάρα πολύ να μπει στο κλίμα του μάτς. Εντάξει, συμβαίνει αυτό, ξέρεις, όταν βρίσκεται μια τόσο μεγάλη ομάδα όπως η Manchester United με την πλάτη στον τοίχο, όταν έχουν αρχίσει να τους σούρνουν τόσα, να τους γράφουν τόσα στα όρια της ξεφτύλας, όταν είχαν αρχίσει να αναρωτιούνται με την υπερβολή τους, όπως το κάναμε και εδώ στην Ελλάδα, τα αγγλικά ταμπλόιντ, ότι αν αυτή η ομάδα μπορεί να βγει η Ευρώπη, αν αυτή η ομάδα μπορεί να κινδυνεύσει με υποβασμό. Κάποια στιγμή, όταν είσαι Μπρούνο Φερνάντες, όταν είσαι Βαράν, όταν είσαι δεν ξέρω εγώ τι είσαι, σε πιάνει λίγο εγωισμός. Λες, όπα. Όπα, δηλαδή. Ράσφορντ. Ράσφορντ, ναι. Όχι, ρε παιδί μου, λες, κάπου υπάρχει όριο και στην ξεφτύλα και βγάζεις αυτή την αντίδραση, γιατί. Μανούρες έξω από το γήπεδο. Από το γήπεδο σου λέει, πέρα, κάτσε να δούμε να δώσουμε το 200%, γιατί δεν μας βλέπω να φεύγουμε σήμερα. Σωστά. Και όταν σου κάνει και τέτοιο χουνέρι ο προπονητής και είσαι τέτοιο παίχτης που έχεις μετά το μάτι με την Bradford ρεπό και σου λέει πιο ρεπό, έλα για προπόνηση, και στην προπόνηση σου λέει έτρεξες 13,5 χιλιόμετρα λιγότερα από την Bradford ως ομάδα, ξεκινάτε να τρέχετε όλοι 13,5 χιλιόμετρα και μετά να δούμε τι θα κάνουμε. λίγο τσιτώνεσαι. Νομίζω ότι γι' αυτό και έρθει η Manchester United. Θες μην βγουν συμπεράσματα ότι το βρήκε ο Ten Hag και έγινε ομαδάρα. Όπως επίσης έχω ξαναμπεί η Manchester United για να συνέλθει, πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με αυτούς που δεν θέλουν να είναι εκεί. Δεν έχει νόημα να έχεις ποδοσφαιριστές που δεν θέλουν να είναι εκεί. Ή με αυτούς που δεν θέλεις να είναι εκεί, αλλά δεν μπορείς να τους διώξεις. Χθες και ο Maguire και ο Cristiano Ronaldo έμειναν στον πάγκο. Ο Κριστιάνο δεν θέλει να είναι εκεί, είναι φανερό, έχει ζητήσει τόσες φορές να φύγει, να τον αφήσουν ελεύθερο, να αυτό, να εκείνο, να το άλλο. Δεν μπορεί, όσο μεγάλος και είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, να συνεχίσει αυτήν την ιστορία ως Manchester United. Το Χάρι Μαγκουέρ δεν θέλει κανείς να τον βλέπει. Εγώ δεν λέω ότι είναι για πέταμα τον αρχηγό, όπως τώρα. Τον αρχηγό. Ναι, μπράβο. Όπως λέω ότι δεν ήταν ποτέ για 80 εκατομμύρια λίρες, αλλά τέλος πάντων είτε έτσι είτε αλλιώς φτάσαμε στο σημείο που δεν θέλει κανείς να τον βλέπει. Δεν μπορείς να τον διατηρήσεις την ομάδα αυτό, να τον επιβάλλεις. Δηλαδή πηγαίνει για φιλικό στην Αυστραλία η Manchester United και μπαίνει στο γήπεδο Χάρι Μαγκουέρ και αποδοκιμάζει όλο το γήπεδο. Δεν πάει μακριά αυτή η βαλίτσα. Πάει να παίξει φιλικά με την Εθνική Αγγλία και όπου και αν πατήσει το πόδι του ξεσκώνεται το γήπεδο και τον αποδοκιμάζει. Κακός, αλλά συμβαίνει. Κακό κάνει και σε σένα, κακό κάνει και σε αυτό το παιδί. Άστο να πάει κάπου παρακάτω, να βρει την ηρεμία του, να βρει την ησυχία του και πήγαινε και εσύ κάπου παρακάτω.
Όσο έχεις τέτοιου είδους ζητήματα μέσα στην ομάδα και μέσα στην δεκάδα, δεν μπορείς να βρεις την υγειά σου. Δηλαδή είναι δεδομένο. Αν το πάρει απόφαση το Manchester United και πάει παρακάτω, μια χαρά ρόστερ έχει, δεν έχει για να πάρει το πρωτάθλημα. Okay. Δεν ξέρω τι μεταγράφεις θα κάνει ακόμα. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι και εκεί η αφετηρία. Ξεκινάει από την έκτη θέση. Από την έκτη δεν πας στην πρώτη στην Αγγλία σε μια χρονιά. Ούτε η Liverpool πήγε από την έκτη στην πρώτη σε μια χρονιά, ούτε η Manchester City πήγε από την έκτη στην πρώτη σε μια χρονιά. Αλλά πρέπει να κάνεις τα βασικά. Πρώτα να καθαρίσεις τα αποδητήριά σου, μετά να δημιουργήσεις ένα καλό κλίμα και μετά να αρχίσεις να δημιουργήσεις μια καλή ομάδα. Και κυρίως να στηρίξεις επιτέλους έναν προπονητή. Γιατί αν συνεχιστεί αυτό το βιολί ένα χρόνο μένουν οι προπονητές και αν δεν τα καταφέρουν, γεια σας, πάμε στον επόμενο, δεν θα γίνει τίποτα. Είναι κλασικό το παράδειγμα της Arsenal. Δύο χρόνια θεωρητικά ο Αρτέτα με βάση τα αποτελέσματα απέτυχε. Δύο χρονιές είχε να βγάλει την Arsenal, δύο ολόκληρες δικές του, να βγάλει την Arsenal στην τετράδα και δεν την έβγαλε. Παρ' όλα αυτά η διοίκηση έβλεπε την βελτίωση. Αυτός είχε ένα project ότι όλοι αυτοί που υπήρχαν στην ομάδα όταν ανέλαβα δεν κάνουν, πρέπει να φύγουν όλοι και 30. Είμαστε Arsenal, δεν μπορούμε να διώξουμε 30 σε ένα καλοκαίρι και να πάρουμε 30. Θέλουμε δύο χρόνια για να το κάνουμε. Σε δύο χρόνια θα έχουμε φτιάξει μια άλλη ομάδα που εγώ λέω ότι θα έχει το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας και θα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Έφτιαξε λοιπόν μια άλλη ομάδα που έχει αυτή τη στιγμή το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας στην Premier League. Είναι όλοι 22, 23, 24, 21 και κανένα δύο τριαντάριδες. Και με αυτή την ομάδα πορεύεται και είναι μια πολύ καλύτερη ομάδα από αυτή που παρέλαβε. Δεν ξέρω που θα φτάσει, δεν θα πάρει πρωτάθλημα, επειδή τα ακούω και αυτό δεξιά και αριστερά, επειδή έχουμε κάνει 3-3. Δεν είναι η Άστον έτοιμη να πάρει πρωτάθλημα σε καμία των περιπτώσεων. Δεν πας από την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα σε μια χρονιά. Αλλά τέλος πάντων έχει φτιάξει μια καλή ομάδα που έχει σοβαρές πιθανότητες να είναι στην τετράδα και σιγά σιγά να εξελίσσεται ακόμα περισσότερο και να οριμάζει και να μεγαλώνει στα χέρια του προπονητή. Αλλά τον στήριξαν, αυτή είναι η τρίτη του σεζόν. Στη Manchester United είτε είναι ο Μουρίνιο στον πάγκο της, είτε είναι το δικό της παιδί ο Σόλσκερ, είτε είναι δεν ξέρω ποιος, ο Μόζες, είτε είναι ο Μόγιες, είτε είναι τώρα ο Τεν Χάγκ. Εδώ γραφόταν προχθές ότι ο Τεν Χάγκ, άμα χάσει και τη Manchester United, να δούμε αν μπορεί να μείνει. Όπα, δηλαδή άμα φτάσουμε και στην Αγγλία να λειτουργούμε σαν τον Μπέο, τρεις αγωνιστικές και γεια σας. θα χαθεί τελείως η μπάλα. Ναι, ξέρεις τι, Η Λίβερπουλ, ναι. Η Λίβερπουλ δεν είναι τόσο κακή όσο φάνηκε χθες. Δεν είναι, απλώς χειρότερα δεν ήταν, μπορεί να παίξει, πιστεύω, από αυτό που έπαιξε χθες. Όχι. Δεν είναι μια νορμάλ συνθήκη να σου λείπουν κανένα δεκαριά ποδοσφαιριστές ή 4-5 βασικοί, όπως έλειπαν χθες. Μεγάλο πρόβλημα και ειδικά τώρα στην αρχή της σεζόν να μην έχεις ούτε τον Τιάγκο, ούτε το Ζώτα, ούτε τον Κιητά, ούτε τους δύο από τους τρεις βασικούς κεντρικούς αμυντικούς σου, το Ματίπ και το Κονατέ, ούτε το βασικό σεντερφόρ σου για τον οποίο πλήρωσες 100 εκατομμύρια ευρώ, δεν θα είναι το σύνθετο να τη λείπουν τόσο πολύ. Και επίσης νομίζω ότι έχει κάνει και ένα λάθος ο μεταγραφικός σχεδιασμό, δεν ξέρω αν θα το διορθώσει. Ήταν φανερή ανάγκη και από πέρυσι, αλλά φέτος ακόμα περισσότερο, της απόκτησης ενός χαφ δημιουργικού, δεν τον πήρε και το πληρώνει στη δημιουργία του παιχνιδιού. Όπως το πλήρωσε με την Crystal Palace, έτσι το πλήρωσε και χθες, δεν μπορεί να δημιουργήσει όσο δημιουργούσε. Αυτόν τώρα θέλω για ένα λεπτάκι να μείνουμε λίγο στον... ήθελα από χθες να σας το ρωτήσω. Αυτόν τον Κασεμίρο, ρε παιδί, τον Κασεμίρο επαναλαμβάνω, τον έχουν κάνει, δεν ξέρω εγώ, σαν να είναι ο Ζιντάν στα καλύτερά του, ας πούμε. Δηλαδή ο Ρομπέρτο Μπάτζι, ο Μισελ Πλατινί, το να πάρω αυτούς τους αγαπημένους μου, τους τρεις. Κοίτα να δεις, η Manchester United ήταν σε κατάσταση και είναι, απλώς τώρα πια η νίκη χθεσινή είναι ένα μεγάλο φάρμακο. Βρήκαν ένα φάρμακο χθες το βράδυ για όλους τους πόνους των τελευταίων ημερών και απλώς θα περάσει ο πόνος, προφανέστατα, και δεν θα θεραπευτεί. Πριν τη χθεσινή νίκη ήταν σε κατάσταση πανικού, δηλαδή είχαν πατήσει όχι τα κόκκινα κουμπιά, ό,τι κουμπί υπήρχε και δεν υπήρχε. Είχαν αλλάξει τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Οι Glazers με τόση γιούχα και τόση αποδοκιμασία που τρώνε βγάλανε και άλλα λεφτά από το Σεντούκι. Θυμίζω, η Manchester United είναι η ομάδα που τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει ξοδέψει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στον κόσμο. Περισσότερο από την Παρί, περισσότερο από τη City, περισσότερο από την Μπαρσελόνα. Περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στον κόσμο, ξαναλέω.
Άρα δεν είναι θέμα αν χαλάει λεφτά η ρήξη Glazer. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτά τα λεφτά που χαλάμε. Είχαν πατήσει λοιπόν τα κουμπιά του πανικού και από εκεί που ο Ten Hag ήξερε ότι έχει 120-130 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές, θα το πάνε στο 250-300, μήπως μπορέσουν και γλιτώσουν λίγο από τις αποδοκιμασίες. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι η Manchester United εξακολουθεί να ψωνίζει με τον λάθος τρόπο, γιατί τι πρέπει να ψωνίσεις, πρέπει να ψωνίσεις παίχτες που θέλουν να έρθουν με την καρδιά τους στην ομάδα και γουστάρουν να έρθουν στην ομάδα και θέλουν να παίξουν για αυτήν την ομάδα. Έφαγε όλο το καλοκαίρι να παρακαλάει τον De Jong να φύγει από την Μπαρσελόνα και να πάει στη Manchester United, που πρόσεξε, με την Μπαρσελόνα τα είχε βρει από τις αρχές Ιουλίου, κάπου στις 10 Ιουλίου, και έχουμε φτάσει στις 20 Αυγούστου και ακόμα η Manchester United λέει θα πάρω τον De Jong, ο οποίος επί 40 μέρες λέει δεν έρχομαι. Όχι θα σε πάρω, όχι δεν έρχομαι, όχι θα σε πάρω, όχι δεν έρχομαι. Δηλαδή τώρα άντε και το έπεισε αυτό το παιδί να το πάρει. Ποιος καταλαβαίνει ότι δεν θα πήγαινε με το ζόρι. Γιατί θα τον πίεζε η Μπαρσελόνα λόγω των οικονομικών προβλημάτων της, γιατί. Και πρόσεξε έτσι, μιλάμε στην ομάδα που προπονητής είναι αυτός που τον ανέδειξε ως ποδοσφαιριστή στον Άγιαξ. Και παρόλα αυτά αυτό το παιδί δεν θέλει να πάει. Ήταν ένα μεγάλο λάθος να επιμένεις αυτό. Μετά από ένα χρόνο θα ψάχναμε να βρούμε ως Manchester United τι θα κάνουμε με τον De Jong που δεν παίζει καλά, που δεν θέλει να είναι εδώ, πού. Τώρα τέλος πάντων ο Κασεμίρο ήταν μια ευκαιρία που βρέθηκε μπροστά τους. Εγώ λέω ένας πολύ ωραίος παίχτης, δεν έχει τέτοιο το Manchester United, αλλά αν θες την άποψή μου, όχι. Ως Manchester United δεν θα τον έπαιρνα. Δεν θα τον έπαιρνα γιατί. Γιατί η Manchester United θα πληρώσει για αυτό το παιδί στη Real Madrid της το λιγότερο 70, το περισσότερο 85 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με τα bonus που θα πιάσει, τα 72 είναι δεδομένα, και θα πληρώσει και σε αυτό το παιδί που έπαιρνε 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στη Real, 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, στη Manchester United για 5 χρόνια. Ένα παιδί που τα έχει περάσει τα 30. Το νούμερο για την ακριβία ξέρω. Για 4 συν 1. Ο Σμάιχελ το είπε πάρα πολύ απλά. Αν η Manchester United παίρνει παίχτες που το κίνητρό τους είναι μόνο τα λεφτά, δεν πρόκειται ποτέ να φτιάξει ομάδα. 20 ο ίδιος ο Κασεμίρο δεν το δέχτηκε. 20 είπες. Σίγουρα το έκανε. Ναι, 20 το χρόνο. Δεν έκανες λάθος. Όχι, δεν έκανα λάθος. Θα παίρνει 20 το χρόνο. Όλοι καταλαβαίνουμε λοιπόν ο Κασεμίρο που έχει πάρει τα πάντα στην καριέρα του Μοντρεάλ. Τα πάντα. Ναι, οκ. Ένα σκασμό Champions League. Πρωταθλήματα Ισπανίας, κύπελλα Ισπανίας, παγκόσμια κύπελλα συλλόγων, διπυρωτικά, σούπερ. Ήταν και αυτός εκεί, ναι. Συμπλήρωνε την ενδεκάδα. Της Παναγίας στα μάτια. Όχι, εγώ δεν το λέω έτσι. Ήταν μέλος της Αγίας Τριάδας, θα το πω. Εντάξει, του Κρός και του Μόντριτς. Οκ, αυτός που έκανε τη βρώμικη δουλειά, αλλά την έκανε με επιτυχία. Με πολύ μεγάλη επιτυχία, ναι. Παίρνεις αυτόν τον ποδοσφαιριστή λοιπόν, κυρίως επειδή βρήκε οικονομικά κίνητρα να φτιάξει εσένα, έστω και αν ο ίδιος λέει όχι, δεν ήταν μόνο τα οικονομικά κίνητρα. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν δεν ήταν τα οικονομικά κίνητρα, θα μπορούσε να συμφωνήσει με 10 εκατομμύρια το χρόνο, αφού έπαιρνε 8. Δεν θα χρειαζόταν τα 20 για να συμφωνήσει. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, δεν ξέρω αν θα την έκανα αυτή τη μεταγραφή ως Manchester United. Αλλά από τη στιγμή που ήμασταν σε τέτοια κατάσταση πανικού και από το να παίρναμε ποδοσφαιριστές τύπου Ραμπιό που προσπαθούσαμε να πάρουμε μέχρι να πατηθεί το κουμπί του πανικού ή Αρναούτοβιτς στα 35 του από την Πολόνια, εντάξει, χίλιες φορές να πάρουμε Καζεμίρο. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη ιστορία η Manchester United. Για μένα υπάρχει ονοματεπώνυμο πίσω από την μεγάλη αποτυχία της. Λέγεται Ed Woodward, ο άνθρωπος που την έτρεχε μέχρι πριν από 6 μήνες, ο οποίος τα λάθη τα έκανε για μια πενταετία πανωτά. Και στο ζήτημα επιλογής προπονητών, και στο ζήτημα project που έτρεχε, αλλάζαν τα project. Σε θυμίζω πριν 6-7 μήνες η Manchester United συμφώνησε με το Rangnick και θα ήταν το απόλυτο αφεντικό για την επόμενη πενταετία στη Manchester United. Και το καλοκαίρι εξαφανίστηκε. δεν υπάρχει κάτι στο οργανόγραμμα. Έφυγε. Είναι ελληνικά τα φαινόμενα που υπάρχουν στη Manchester United τα τελευταία χρόνια. Έτσι είναι. Αυτό το θέλω να μου περιγράψεις, αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό που έχει στηθεί στην οικογένεια της ΑΕΚ. Και το καταπληκτικό που προέκυψε χθες, ότι εντάξει, άμα συμφωνάζετε, άμα ξέρω εγώ, φέρετε τα διαρκείας να πάρετε τα λεφτά πίσω για το γήπεδο.
Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό από ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Έτσι, σε αυτή τη μορφή. Άλλο να βγει κάποιος παράγων διοικητικός και να πει: «Οκ, εντάξει, όποιος θέλει, ας περάσει από τα γραφεία να πάρει τα λεφτά του πίσω. Να δώσει το εισιτήριο». Αλλά σε μορφή ανακοίνωσης να τους λέει ότι εντάξει, ελάτε να πάρει τα λεφτά άμα θέλετε και φέρετε τα διαρκείας. Το έχω ξαναδεί. Φασαρία, μπόλικη. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά πώς η ΑΕΚ το άφησε να γίνει όλο αυτό το σύριαλ έτσι. Για μήνες ολόκληρους πέρυσι γνωρίζαμε όλοι ότι το γήπεδο είναι αδύνατο να είναι έτοιμο στην αρχή του πρωταθλήματος. Όποιον και αν ρωτούσε σου έλεγε δεν θα είναι έτοιμο στην αρχή του πρωταθλήματος. Μάλιστα, οι περισσότερες εκτιμήσεις μιλούσαν ότι θα είναι έτοιμο μέσα Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Όσο πλησιάζαμε προς το καλοκαίρι, αυτή η ημερομηνία γινόταν όλο και περισσότερο λάστιχο. Ναι. Μέχρι που φτάσαμε στο ακραίο σενάριο να κυκλοφορεί, όχι επισήμως, γιατί επισήμως δεν ανακοινώθηκε ποτέ, να διαρρέεται ότι θα μπούμε από την πρώτη αγωνιστική μέσα. Ή τέλος πάντων θα ζητήσει η ΑΕΚ να παίξει τα 2-3 πρώτα μάτς του αθλήματος εκτός έδρας, ώστε να είναι απολύτως βέβαιο ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο, και να παίξει, ξέρω εγώ, από την τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική μάτς εντός έδρας. Δηλαδή, ξέρω εγώ, στις 4 πρώτες αγωνιστικές θα είχαμε βάσει το πρόγραμμα 2 εντός, 2 εκτός, τα 2 εντός να τα γίναγε τούμπα, να ξεκίναγε το πρωτάθλημα με 4 εκτός, και μετά να ήταν έτοιμο το γήπεδο και να μπαινε μέσα. Μετά φτάσαμε στο όχι, θα προλάβουμε. Ναι. Και ήταν τόσο απλό. Για ΑΕΚ έπρεπε να το έχει πει από την αρχή. Όχι μόνο να προλάβουμε. Για ΑΕΚ έπρεπε να το έχει πει από την αρχή, βγάζοντας τα διαρκές, ότι κύριοι, κοιτάξτε να δείτε, τα διαρκές ισχύουν, θα ισχύουν για όλους, υπάρχει όμως σοβαρό ενδεχόμενο, 1-2 μάτς να τα παίξουμε στο ΆΚΑ. Όπου χωράνε όλοι, όσα διαρκές και να έχουν πουληθεί στην Αγία Σοφιά, 23.000, 24.000, 25.000, 28.000, μια χαρά χωράνε στο ΆΚΑ και χωράνε και άλλοι τόσοι να έρθουν. Και το ζήτημα θα είχε τελειώσει. Φτάσαμε, πόσες είναι τώρα, 6 μέρες, τι 6, το Σάββατο παίζει, 5 μέρες πριν το παιχνίδι, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος, για να πει ΑΕΚ, ξέρετε, δεν είναι έτοιμη η Αγία Σοφιά, θα πάμε στη Ριζούπολη. Ναι. Και μάλιστα στη Ριζούπολη, όχι στο ΆΚΑ. Ώστε να γίνει όλος αυτός ο κακός χαμός, γιατί έχουν πουληθεί. Στη Ριζούπολη πόσο κόσμο χωράει το γήπεδο? Βαριά 14. Και έχουν πουληθεί 23-24. Ναι. Οι υπόλοιποι πού θα είμαστε, έξω από το γήπεδο? Όπως το λάδι πήγε. Θα γίνει κλήρωση μάλλον, λέει. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς θα γίνει. Εγώ την κάνω, την κάνω την κουβέντα, γιατί τα έργα αυτά τα βλέπω, θα έρθουν και εδώ τα επόμενα χρόνια. Γιατί εδώ ετοιμαζόμαστε για δύο γήπεδα, για ένα. Μα πραγματικά τώρα μιλάμε για έναν κακό χαμό για δύο μάτς, που ξαναλέω ήταν τόσο απλό να έχει λυθεί από όταν βγήκαν τα διαρκές ή από την περασμένη άνοιξη, ότι κύριε εδώ γίνεται ένας αγώνας δρόμου, γήπεδο είναι, έργο που το χτίζουμε 3 χρόνια. Εδώ δωμάτιο στη σπίτι φτιάχνεις και πέφτεις έξω 10 μέρες. Μπορεί να παίξουμε στο χρονικό προϋπολογισμό έξω 10 και 15 μέρες. Εάν δεν προλάβουμε στην πρώτη αγωνιστική ή στη δεύτερη, τα μάτια θα γίνουν στο ΆΚΑ. Κανονικά θα πάτε όλοι στο γήπεδο, θα χωράτε. Ούτε φέρτε λεφτά πίσω, ούτε δώστε λεφτά πίσω, ούτε πληρώσατε 700 να το διαιρέσουμε δια 17 που είναι τα μάτια, σας γυρίσουμε 35, να μας δώσετε 25. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί μπλέχτηκε τόσο πολύ η ΑΕΚ. Δεν καταλαβαίνω. Όπως επίσης δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, ποιος δεν το κατανοεί, αρκεί να το έχεις πει από την αρχή και όχι 5 μέρες πριν από το πρώτο μάτς, και η αίσθηση που υπάρχει μέχρι την Παρασκευή είναι ότι η Αγία Σοφιά θα είναι έτοιμη το ερχόμενο Σάββατο. Γιατί να μην το έχεις πει από την αρχή, ποιος δεν θα κατανοούσε, ξαναλέω, ότι θα είναι 15 Σεπτεμβρίου, κύριε, έτοιμο, δεν θα είναι πρώτη. Τι να κάνουμε τώρα? Όταν όμως το λες 4 μέρες πριν από το μάτς, προκαλείς μεγάλο εκνευρισμό. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, μεταγραφές δεν βλέπω να κάνουμε. Πώς δεν βλέπεις? Πάει να πάρει ο Άρης έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Αυτό σου έλεγα. Εκτός, γιατί στο πρώτο μέρος της εκπομπής μίλησα με τον Μιγγέλ Κορέι από την Πορτογαλία και του είπα αυτό που σκέφτηκε οποιοδήποτε. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο παίκτης, ο οποίος προχθές έπαιξε βασικός στην Πόρτο, στο 3-0 με τη Sporting. Και σήμερα θα έρθει ιδανικό στον Άρη. Ωραίο είναι πολύ ωραίο. Αλλά είναι πολύ ωραίο για να είναι αληθινό, ξέρω εγώ. Μακάρι.
Αυτό του είπα. Και τι σου είπε? Τι είπε ο Μικέλ? Ότι θα κάνει μεταγραφή εκεί πέρα. Αυτός δεν είναι το βασικός φυσικά, είναι ο αναπληρωματικός. Έπαιξε χθες, έπαιξε μάλλον στο μάτς αυτό. Αλλά θα κάνει, ο Κονσεϊσάο θέλει να κάνει και μεταγραφή για τη θέση αυτή. Οπότε με το να κάνει μεταγραφή. Δηλαδή ότι έπαιξε συμπτωματικά, ας πούμε, βασικό στο παιχνίδι αυτό. Να μην στεκόμαστε πολύ. Αλλά για μένα είναι εξίσου σημαντικό, γιατί έπαιξε βασικό στην Πόρτο και ελείψη των βασικών έπαιξε αυτό σαν αναπληρωματικό, ας πούμε, θεωρείται. Και έπαιξε και στο Super Cup βασικό και έχει παίξει και άλλο μάτς φέτος. Και τέλος πάντων ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Σίγουρα, αυτό. Μεγαλύτερων κυβικών από τους περισσότερους από αυτούς που έχει ο Άρης. Και είναι και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Η μόνη απορία που έχω είναι αν ο Άρης ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτό το παιδί είναι ένα δημιουργικό κυρίως χαφ, τρέχει, μαρκάρε, δεν είναι αδιάφορος, αλλά η σπεσιαλιτέ του, να το πω έτσι, είναι δημιουργικό χαφ. Δεν και θέλει τέτοιο ο Άρης. Δεν ξέρω τι θέλει. Είχα την αίσθηση, δεν ξέρω τι θέλει, εννοώ, δεν είμαι σίγουρος εγώ το τι θέλει. Εγώ αυτό που είχα καταλαβαίνω, αυτό που γνωρίζω ταυτόχρονα, ότι θέλει έναν σάσα, ας πούμε, ο Άρης. Σε καλύτερη εγώ καταλαβαίνω ότι αντιλαμβάνεται ότι είναι αρκετά soft στη μεσαία του γραμμή και ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ένταση στα μαρκαρίσματα, μεγαλύτερη τρεξίματα, έναν παίχτη που να καλύπτει καλύτερα τους χώρους. Αυτή δεν είναι η σπεσιαλιτέ αυτού του παιδιού. Δεν είναι ότι δεν το κάνει, αλλά κυρίως είναι ένα οχτάρι που δημιουργεί. Αν ο Άρης έψαχνε έναν τέτοιο, βρίσκει έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Ξέρεις, βεβαίως, εμείς τώρα δεν το ζούμε και καθημερινά. Ας πούμε, ο Διόπ που πήγε προχθές ήταν πάρα πολύ καλός. Και ο Διόπ μπορεί να είναι ένα μέρος της απάντησης στα προβλήματα του Άρη στην ανασταλτική λειτουργία. Και μπορεί με αυτήν τη λογική ο Άρης να σκέφτεται να κάνει τη μεταγραφή αυτή. Ή μπορεί ο προπονητής να σκέφτεται ότι θέλει να παίξει 4-3-3 με δύο εσωτερικούς μέσους, που δεν το έχουμε δει ακόμα, αλλά ενδεχομένως δεν το έχουμε δει γιατί δεν τους είχε στο ρόστερ. Και οι δύο δημιουργικοί μέσοι να είναι αυτό που προσπαθεί να πάρει τώρα, και ο Μανού Γκαρθία, και στο 6 να είναι ο Τζιόπ, ή να είναι ο Ντουκουρέ, ή να είναι ο Νταμπό. Έχει να κάνει με το τι σκέφτεται ο Μπούργος και τι έχει συνονιθεί με την διοίκηση. Εάν όλα αυτά λοιπόν έχουν συνυπολογιστεί και ο Άρης δεν πιστεύει ότι παίρνει ένα εξάρι στο πρόσωπο του παιδιού αυτού, αλλά ξέρει ότι παίρνει ένα οχτάρι, μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή, μία ακόμα πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Διαβάζω και σενάρια για Φανφέρτ, που προφανώς και είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή αν γίνει. Μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος που ξεκίνησε και το φετινό πρωτάθλημα με γκολ. Και μιλάμε για ένα ρόστερ υπερπλήρες για μια ομάδα που δεν έχει ευρωπαϊκά μάτς. Ναι. Αυτό. Για να δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Λοιπόν, κύριε Τσόχο, σας ευχαριστούμε πολύ.